ανάμεσα σε ίδια το σπίτι, μαχαίρια και πορτοφόλια, περνάει τις περισσότερες ώρες της ημέρας της η Ελένα Κούρκουλα. Η ηθοποιός και ο πρώην υπουργός έκανε ένα επιχειρηματικό βήμα, ανοίγοντας κατάστημα στο κέντρο της πόλης, στον πεζόδρομο του Κολονακίου. Προφανώς δεν αποτελεί πλέον είδηση πρώην υπουργός πήρε μίζες, αλλά αποτελεί είδηση πρώην υπουργός πήρε σκούπες. Λοιπόν, ναι, εγώ πουλάω σκούπες. Δεν πρέπει να καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα, δηλαδή πρέπει να δώσουμε μάχη. Η Ελένη Κούρκουλα έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους σκηνοθέτες και ηθοποιούς στο θέατρο και στην τηλεόραση. Ο ρόλος της Ελένης στη Λάμψη την έκανε γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή. Και σήμερα αφήνει πίσω της όλα όσα έκανε στην υποκριτική και στην πολιτική. Εννοείται ότι πρέπει να κάτσω στο θρόνο μου και να μου βάφουν τα νύχια? Όχι, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Θέλω να ζω. Θέλω να ζω δημιουργικά και αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας η Ελένη Κούρκουλα τις περνάει στο κατάστημά της. Όπως μας είπε, είναι ιδιαίτερα δραστήρια και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να κάθεται και να μην κάνει κάτι. Θεωρώ ότι η κρίση πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για όλους μας. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι παραγωγικός, να δουλεύει και να παράγει. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει πολύ από τότε που ήταν στα έδρανα της Βουλής και στα τηλεοπτικά πλατό και η εποχή απαιτεί άμεσες λύσεις. Και εγώ δεν ζω άνετα. Δόξα τω Θεώ ζω καλά. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, θέλω να πω, ο οποίος υποφέρει. Αλλά δεν είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορώ να κάθομαι και να έχω χρήματα για να ζήσω μέχρι τα βαθιά μου γεράματα. Η ιδέα της να βρίσκει κάποιος σε ένα κατάστημα τα πάντα, από έναν κουβά μέχρι και ένα ποδήλατο, υλοποιήθηκε.